Για την Honvéd που παίζει όπως βλέπετε με λευκή εμφάνιση. Τερματοφύλακας είναι ο Πίτερ Disztl. Άρχισαν οι Magyάροι. Η αμυντική γραμμή αποτελείται από τους Σálai, Csuhaj, László Disztl και Cseh. Στη μεσαία γραμμή υπάρχει ο Sigésdhi, ο Fitos, ο Gimesi και ο Sas. Και επιθετικό δίδυμο ο Kováts και ο Fóndor. Vamvakúlas σε μια λάθος μπαλιά, αλλά έχει κερδίσει προηγουμένως ένα φάουλ. Οι γήπεδούχοι της Honvéd και τώρα τον Kováts, προσέχτε τον παίχτη αυτόν, έχει το νούμερο 6, Kováts στη σέντρα και από το Γιώργα Μλή το κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ του αγώνα για λογαριασμό της Honvéd. Προσέχτε λοιπόν, λέμε, το νούμερο 6, τον Kováts, που είναι ένας πάρα πολύ επικίνδυνος κυνηγός. Χτυπήθηκε το κόρνερ, η μπάλα έφυγε από τον Minú στην πίεση του Fóndor και κατέληξε σε νέο κόρνερ για την Honvéd. Εκτελεστής ο Fóndor, τον βλέπουμε εδώ, ο Imre Fóndor. Νέα απόκρουση και η μπάλα στα δίχτυα από τον Kováts. Σε αυτή την άστοχη απόκρουση του Minú, δυστυχώς για τους φίλους του Παναθηναϊκού, ο Kováts, που σας λέγαμε ότι χρειάζεται πολύ προσοχή, με κεφαλιά έριξε, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ας ξαναδούμε όμως το κόρνερ του Fóndor. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε το Minú που δεν μπόρεσε να τη διώξει μακριά και ήρθε ο Kováts αμαρκάριστος. Στη συνέχεια πήγε ο Kalitzákis επάνω του με κεφαλιά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να δώσει έτσι το προβάδισμα στην Honvéd. Βασιλείου μαρκάρει ο Gimesi τον Antoniú και γίνεται το λάθος. Θα κόψει ο Maurídis, από τον Sálai βγαίνει ο Fóndor και γίνεται το φάουλ, για το οποίο ο Κώστας Antoniú, τον βλέπουμε εδώ, παίρνει κίτρινη κάρτα από τον Δανό διαιτητή. Σε επανάληψη φάση. Στο 8ο λοιπόν λεπτό του αγώνα βλέπουμε εδώ τον Gimesi και τον Fóndor και πάνω στην μπάλα να είναι ο Fitos. Έχει δυνατό σούτ ο Fitos και έχει μια ειδικότητα, όπως μας είπαν εδώ οι Ουγγαρέζοι συνάδελφοι. Τελικά όμως δεν χτυπιέται, χτυπήθηκε από τον Gimesi και η μπάλα έφυγε out από τον Vláho. Vamvakúlas κάνει το control, ο Vamvakúlas, και γίνεται το foul από τον Antoniú στον Fitos. Βλέπουμε εδώ τον Fitos να σηκώνεται. Η Honvéd έχει κερδίσει ένα φάουλ και να ζητήσουμε συγγνώμη για τις δύο φορές από την δύναμη της συνήθειας. Είπαμε την Honvéd Juventus. Να ο Kováts μέσα και δίνει πέναλτι ο διαιτητής, στην προσπάθεια αυτή του Kalitzákis. Ο κύριος Sórensen δίνει πέναλτι. Μπήκε ο Kováts, ξαναδείτε τη φάση και τρέχει ο Kalitzákis επάνω του, προσέχτε. Κάνει την προβολή με το αριστερό ο Kalitzákis και ο κύριος Sórensen θεωρεί την ενέργεια εκ προθέσεως και καταλογίζει αδίστακτα το πέναλτι. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός στο 23ο λεπτό βρίσκεται να παραχωρεί ένα πέναλτι και βλέπουμε εδώ τον Fóndor, τον Imre Fóndor, να είναι ο εκτελεστής. Επαναλαμβάνουμε, ο κύριος Sórensen θεώρησε την ενέργεια του Kalitzákis αντικανονική πάνω στον Kováts. Και για να δούμε εδώ το αποτέλεσμα της μονομαχίας στα 11 βήματα. Minú από τη μια πλευρά, Fóndor από την άλλη και το δεύτερο γκολ για την Honvéd. Εδώ βλέπουμε σε πρώτο πλάνο τον προπονητή και εδώ τους παίχτες της Honvéd και το Minú, βέβαια περίληπο το κοντράστ της εικόνας. Σε επανάληψη το πέναλτι του Fóndor. 24ο Βασίλης Δανίλης, στο 24ο λεπτό. Φόντορο σκόρερ του δεύτερου τέρματος της Honvéd. Κalitzákis, ο Fitos στο δεξιό άστοχο σουτ. Νάτος εδώ ο Fitos. Και ο Γαμλής. Προσπαθεί ο Βασιλείου. Γιώργα Μλής. Βασιλείου. Προσπαθεί να περάσει τρεις παίκτες. Δεν τα καταφέρνει και δείτε τι κενό δημιουργεί, τι ανοιχτό διάδρομο αφήνει εδώ. Και βγαίνει ο Sas. Τρέχει ο Patsiavoúras. Σουτάρει άστοχα ο Sas. Νάτος εδώ. Ο Sas με το άστοχο αριστερό σουτ. Στο φάουλ. Ο Αντωνίου, η κεφαλιά του Kalitzákis, ο Disztl θα εξουδετερώσει. Ο γενιοφόρος διεθνής goalkeeper της Ουγγαρίας, Μαυρίδης, Αντωνίου Βασιλείου, Αντωνίου, Σαραβάκος, κέρδισε ένα ακόμα φάουλ από τον Sas. Εδώ ο Δανός διαιτητής. Τριακοστό πρώτο λεπτό. Σαραβάκος στο φάουλ. Δημόπουλος στην κεφαλιά. Ο Βαμβακούλας, η μπάλα όμως έχει βγει out από την κεφαλιά του Δημόπουλου. Με υπόδειξη του επόπτη γραμμών και σύμφωνη γνώμη του διαιτητή. Πίτερ Disztl στο βολέ. Kalitzákis στο λάθος. Kováts. Μαυρίδης. Kalitzákis που διορθώνει. Gimesi. Kováts. Το σούτ, η μπάλα στα δίκτυα. Το τρίτο γκολ για τον Kálman Kováts που τον βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει. Και είναι αυτό που είπαμε, η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν περπατάει καθόλου, μα καθόλου, κάνει βασικά στοιχειώδη και κοντά σφάλματα. Ξαναδείτε τη φάση. Δείτε εδώ πως βγαίνει ο Kováts και δεν τον ακολουθεί ο Kalitzákis, έτσι ώστε φτάνει πρώτος πάνω στην μπάλα και πλασάρει με το αριστερό. Να λοιπόν ότι στο 32ο λεπτό ο Kováts κάνει το σκορ 3-0, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και εδώ οι οπαδοί της Honvéd. Και να ο Γιώργα Μλής για τον Παναθηναϊκό. Σαραβάκος θα προσπαθήσει να περάσει, θα κόψει όμως πολύ δυνατά εκεί ο Kováts, κυρίες και κύριοι, το νούμερο 6. Δεν υπάρχει offside. Ο Φόντορ μέσα στην περιοχή. Ο Sas, ο Kalitzákis, ο Sálai. Δεν μπορεί ο Μαυρίδης, ο Φόντορ. Σε θέση βολής παναγυρίσει να κάνει τη σέντρα. Γίνεται, ο Βαμβακούλας θα διώξει. Δεν υπάρχει offside. Για να δούμε, ο Σαραβάκος με τον Τσέχ θα κάνει τη φαλτσαριστή σέντρα. Η κεφαλιά στο δοκάρι από τον Vláho. Μια ατυχία για τον Παναθηναϊκό. Έχει όμως διακόψει το παιχνίδι ο κύριος Sórensen. Εσείς βλέπατε την εξέλιξή του. Ο κύριος Sórensen έχει σταματήσει και ενώ δεν το έχει καταλάβει ούτε η μαγιάρικη τηλεόραση και μας ξαναδίνει τη φάση αυτή. Που βέβαια είναι μια ατυχία για τον Παναθηναϊκό στην κεφαλιά του Vláho. Το παιχνίδι το όμως δυνατό σουτ του Μαυρίδη. Και αυτή τη στιγμή δίνεται, ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου μέρους, που βρίσκει, επαναλαμβάνουμε, την Honvéd να προηγείται. Sálai, Φόντορ, μαρκάρει αντικανονικά ο Patsiavoúras. Τον φωνάζει κοντά ο Δανός διαιτητής. Το παιχνίδι δεν πρέπει να συνεχίζεται. Εδώ ο Patsiavoúras που έκανε το φάουλ στον Φόντορ, νάτος. Και να πούμε ότι εκτός από τους ανώνυμους φίλους του Παναθηναϊκού υπάρχουν και επώνυμα πρόσωπα, εκπρόσωποι της Βουλής, του Κοινοβουλίου. Είναι 9 βουλευτές οι οποίοι ήρθαν από τη Βιέννη. Για να δούμε όμως τη φάση αυτή. Το γκολ από τον Kováts. Το γκολ από τον Kováts σε μια στιγμή είναι το τρίτο γκολ του Kováts. Το τέταρτο της Juventus. Να λοιπόν που ο Kováts δεν δίστασε τη φορά αυτή να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Τη φάση που ξαναβλέπουμε. Δείτε εδώ. Θα γυρίσει την μπάλα ο Fitos. Από τον Gimesi ο Kováts είτε κάνει στροφή 180 μοίρες και με το αριστερό τη στέλνει στα δίχτυα. Είναι το 12ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Ο Kováts σημειώνει το τρίτο του προσωπικού και Αντωνίου. Και αρχίζουν να γίνονται τα τρίγωνα των παιχτών της Honvéd, καθώς όλα πια τους πάνε. Η μπάλα είναι corner από την προσπάθεια αυτή. Ενώ συμπληρώθηκε το πρώτο τέταρτο του δεύτερου μέρους, γίνεται η κόντρα πάνω στον Αντωνίου. Από τον Gimesi ο Sálai, η μπάλα στα δίκτυα. Ο Kováts, νάτος εδώ ο μεγάλος superstar. Ένα ακόμα γκολ για τον Kováts. 4 γκολ ο Kálman Kováts, μια από τις μεγαλύτερη μέρα στην ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία. Τη φάση που ξαναβλέπουμε, δείτε εδώ ο Sálai που δεν είναι σε θέση offside. Και εδώ ο Kováts που δεν διστάζει με δεξιό πλασαριστό να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 16ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Εδώ ο Βασίλης Danél μπροστά στην καταστροφή. Εδώ ο Péter Disztl, ο goalkeeper, και εδώ ο Saravákos εκτελεστής του φάουλ. Το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα. Το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα. Πάρα πολύ δυνατό το χτύπημα φάουλ του Saraváku. Και ο Panathinaikos στο 19ο λεπτό του δεύτερου μέρους μειώνει σε 5-1 με το γκολ του Saraváku από φάουλ που ξαναβλέπουμε. Εντυπωσιάστηκε. Μπατσινίλα στην κεφαλιά, Saravákos θα μπει και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά. Ο μεγάλος Δημήτρης Saravákos, τον βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει, στέλνει την μπάλα για δεύτερη φορά. Στα χέρια του Disztl, την μπάλα του φύγε, πρόλαβε όμως πρωτού πάει ο Démopulos. Και αυτή τη στιγμή το τέλος του αγώνα βλέπετε εδώ να παίρνει ο κύριος Sórensen την μπάλα, που βρίσκει την Honvéd νικήτρια του Παναθηναϊκού. Εδώ ο πίνακας των σκόρερ, δεν χρειάζεται να τον επαναλάβουμε.